Ναι, είχαμε παρέμβαση πρωθυπουργού. Να δούμε την κάρτα, Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου. Ο πολύ καλός φίλος και επικοινωνιολόγος ο κύριος Τσούμας. Ο Σωτήρης Τσούμας, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Χρόνια στο ρεπορτάζ θα είναι μαζί μας. Και τον ευχαριστώ θερμά. Να δούμε πρώτα την κάρτα του Πρωθυπουργού, να καλημερίσουμε τον κύριο Τσούμα με την πρώτη ευκαιρία, γιατί εδώ η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου ήταν πολύ πολύ σημαντική. Να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Αρχιεπίσκοπος πήρε Ευαγγέλιο. Για να δούμε. Οι θέσεις που εκφράζει είναι πράγματι σκοταδιστικές και μας γυρνούν σε άλλες εποχές. Παράλληλα, εργαλειοποιεί ο ΜΑΤ το θρησκευτικό συνέστημα προκειμένου να υπηρετήσει άλλες κρυφές πολιτικές ατζέντες. Πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τη δημόσια δήλωση του Αρχιεπισκόπου. Είναι μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση και λέει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται η Εκκλησία και το θρησκευτικό συνέστημα στην πολιτική. Λέτε λοιπόν ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η εξέλιξη αυτή. Πάμε στον καλό μας φίλο, συνάδελφο, ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα αυτά. Λίνα, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Καλώς τον, ναι. Καλημέρα κύριε Τσούμα. Τι κάνετε, καλά είστε? Πολλά χρόνια έχουμε να τα πούμε από εδώ. Ναι, αλλά το ξέρετε καλά το θέμα εσείς. Αυτό είναι. Να πούμε σήμερα μια μεγάλη μέρα, η μέρα της Πεντηκοστής. Ναι. Να μην την ξεχνάμε και να την θυμόμαστε και να την μνημονεύουν. Γιατί η Πεντηκοστή της Εκκλησίας είναι ένα σημαντικό σταθμός για την πορεία των ανθρώπων. Ακριβώς. Έχουμε παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου. Ορθότατη παρέμβαση, τα ξέρετε τα εκκλησιαστικά. Τόσο καλά όσο ο Αμπελιώτης τα φορολογικά. Λέω λοιπόν το εξής και η Λίνα τα πολιτικά. Αυτή η παρέμβαση έγινε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Λέει λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος, η Εκκλησία στην Εκκλησία και η πολιτική στην πολιτική. Αυτή η παρέμβαση, Λίνα, πριν πάρει το λόγο ο Σωτήρης, έγινε για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει δραστηριότητα ενός κόμματος αυτή τη στιγμή, το οποίο με βάση τις δημοσκοπήσεις δύναται να λάβει και κάρτα εισόδου στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, στις 25 Ιουνίου, όπου εκφράζονται ακραία σκοταδιστικές αντιλήψεις, είτε αφορά στον τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία και δημιουργούνται τα ήθη της, είτε στον τρόπο που διαχειρίζεται τη θρησκεία, είτε και ακόμα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την επιστήμη. Δηλαδή έχουμε ακούσει και έχουμε δει ακραία πράγματα να λέγονται και να προπαγανδίζονται. Και βέβαια θα ήθελα να ρωτήσω και το Σωτήρη, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστική και καθοριστική η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου. Εγώ είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ ότι δεν μπορεί η θρησκεία, η ορθοδοξία να εγκλωβίζεται σε 1,2,9% ενός κόμματος. Είναι πέρα και τελείως διαφορετικά τα όρια και οι δυνατότητες. Μήπως αργήσαμε όλοι μαζί, και οι δημοσιογράφοι και η πολιτική και η θρησκευτική ηγεσία, να κατανοήσει τι γίνεται στη Βόρειο Ελλάδα και κυρίως πώς αυτό διαμορφώθηκε από την περίοδο του COVID. Έλα, Σωτήρη. Αυτό που είπες, αγαπητή μου Λίνα, είναι και το σημαντικότερο. Πράγματι, δεν μπορεί ένα κόμμα να εκφράζει τον ορθόδοξο ελληνικό λαό, μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία στην πλειοψηφία της είναι μια ορθόδοξη χώρα, παρά τις περί του αντιθέτου επιδιώξεις ορισμένων να μας κάνουν ουδετερόθρησκους και ανεξίθρησκους και όλα τα συναφή που ζήσαμε την προηγούμενη περίοδο, την βαθιά προηγούμενη περίοδο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι βρήκαν χώρο και αναπτύχθηκαν. Ναι. Έγιναν πράγματα τα οποία, αν θέλετε, προκάλεσαν αυτό το φυτώριο να ανέβει. Αλλά και κακώς όμως ασχολούμαστε μαζί τους και τους δίνουμε αυτήν την, θα έλεγα, προβολή. Γιατί μέσα από αυτήν γιγαντώνονται και θυμώνουν. Είναι ένας κόσμος ο οποίος θρησκεύεται με έναν περίεργο τρόπο, θα έλεγα, φανατικό. Και οι φανατικοί πάντα όταν συμβαίνει κάτι γίνονται χειρότεροι όταν βλέπουν από εμάς να υπάρχει μια αντίδραση, είτε από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου είτε του οποιοδήποτε. Αυτούς να τους αφήσουμε να ξεφουσκώσουν μόνοι τους. Η Εκκλησία μας, έλεγε ο Χριστόδουλος, ανήκει σε όλα τα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα ανήκουν στην Εκκλησία. Έτσι. Και χρησιμοποιούσε το παράδειγμα των Μικρασιατών, οι οποίοι ήρθαν από μια χώρα που ξεριζώθηκαν και ήταν αριστεροί, αν θέλετε, τα πολιτικά, πιστεύω, για λόγους δικούς τους, αλλά έφεραν μαζί τους τα κοιμήλια, τα ιερά, τα Ευαγγέλια, τους επιταφείους και έκτισαν εδώ τις δικές τους εκκλησίες
και είχαν άλλη κατεύθυνση και σιγά σιγά αφομοιώθηκαν σε μια νέα Ελλάδα. Έτσι, όπως αυτά το λες, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να κυριαρχούν και να μην δίνουμε τόση μεγάλη σημασία σε αυτό το, αν θέλετε, φαινόμενο το οποίο, Σωτήρη, κατά τη γνώμη μου, θα ξεφουσκώσει. Σωτήρη, αν μου επιτρέπεις, συμφωνώ σε αυτό που το βάζεις στο πλαίσιο. Έχω μία διαφωνία στο εξής. Ασχολούμαστε μαζί τους τώρα, γιατί πήρε πολιτική μορφή, απέκτησε πολιτική σπονδυλική στήλη αυτό το κύμα, το κοινωνικό. Αν μου επιτρέπεις όμως, αυτό κυοφορείται τουλάχιστον από το 2000. Οι κοινωνίες επάνω στο Βορρά είναι υποκείμενες καθοδήγησης και προσιλητισμού από συγκεκριμένους μοναχούς, από συγκεκριμένες μονές, με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που τους ακολουθούν στα διάφορα κηρύγματα από Κυριακή σε Κυριακή, λέει σε ο Σωτήρης, όλο το λοιπόν, τόξο της Βόρειας Ελλάδας. Λοιπόν, το ότι υπάρχουν δύο μονές στο Άγιον Όρος που πράγματι βρίσκονται παρασκηνιακά πίσω από αυτούς, δεν είναι όλο το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είπαμε για όλο το Άγιον Όρος. Ναι, τους αφήνει παγερά διάφορα. Έτσι. Αλλά να πω όμως ότι, όπως είπες, πράγματι ήταν παλαιότερα, όμως εξανεμίστηκαν και σιγά σιγά ξαναοργανώθηκαν τον τελευταίο καιρό, γιατί βρέθηκε χώρος να μπουν και να δημιουργήσουν αυτό που δημιούργησαν. Και όμως χρησιμοποιούν την πίστη για να μπουν. Αυτό και αυτό για μένα απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο σε μια μεν ορθόδοξη Ελλάδα, αλλά όχι φονταμενταλιστική. Είναι. Δεν μπορούμε αυτούς να τους δεχτούμε και να κάνουν το βήμα του κοινοβουλίου άμβονα. Αυτό μακριά από μας. Θα ζήσουμε φαινόμενα, αν συμβεί αυτό, τα οποία θα μας δείχνουν προς το εξωτερικό σαν μια χωμενιστική χώρα. Μπράβο. Που αυτό δεν είναι το ετούμενο στην εποχή αυτή που ζούμε, με μια Ελλάδα που προσπαθεί να ορθοποδήσει με άλλους τρόπους και να έχουμε αυτούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν, επαναλαμβάνω, εργαλοποιούν την πίστη. Όποιος εργαλειοποιεί την πίστη, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, είναι απαράδεκτος. Γιατί δεν μπορείς μέσα από εκεί να πατήσεις για να ανέβεις. Σωτήρη, τα σημερινά σου λόγια είναι, αν θέλεις, βάλσαμο μπροστά σε αυτό το οποίο τρέχει αυτή την ώρα στην ειδησιογραφία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ο δικός σου ο λόγος έχουν βαρύνουσα σημασία. Είσαι μια προσωπικότητα στο χώρο, αν θέλεις, θα το πω, του σχολιασμού των γεγονότων της Εκκλησίας, γιατί έχει τεράστια πείρα που ο λόγος σου μετράει, έχει βαρύτητα και για μια ακόμη φορά θα σου πω ότι τα λόγια σου, κάθε φορά που βγαίνεις στην τηλεόραση, κάθε φορά που γράφεις, κάθε φορά που μιλάς σε ραδιόφωνο, κάθε φορά που αναφέρεσαι στην Εκκλησία, ακούγονται και εκτιμώνται από τον ελληνικό λαό. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ θερμά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία αυτή που μου έδωσες και θέλω να πω εν κατακλείδη κάτι. Βεβαίως. Να σιωπήσουν, να μην ξαναπούν τίποτα, να μην ξαναβγάλουν καμία δήλωση, όποιοι κι αν είναι αυτοί, είτε λέγονται αρχιερείς είτε οτιδήποτε, και να αφήσουν αυτό το πράγμα να κινηθεί χαμνά για να ξεφουσκώσει, το επαναλαμβάνω. Και θα το δείτε αυτό τι θα συμβεί. Σε ευχαριστώ θερμά, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή Πεντηκοστή. Να είσαι καλά και χρόνια πολλά. Είναι...